Ο Νίκος Γκούμας πέτυχε μια εντυπωσιακή νίκη, μάλιστα με hat-trick του Σωτήρη Κωνσταντινίδη. Ανεβαίνει ο Κασάπ. Βγαίνει ο Ραγκουέλ. Κασάπης. Το 1-2 με τον Πετκόφη. Σέντρα Κωνσταντινίδη στα δίχτυα, η μπάλα από το Χρήστο Μαλαδένη. 1-0 η ΑΕΚ στο 6ο λεπτό. Στην πρώτη της επίσκεψης στα κάρια του Πουρλιωτόπουλου, η ομάδα του Σαβεύσκη προηγείται με σκόρερ τον Χρήστο Μαλαδένη. Λάκης έκανε την κίνηση ο Πέτκοφ. Με τον Κλάεβιτς μπροστά του. Ζαγοράκης. Ο Δέλλα στο τακουνάκι για τον Κωνσταντινίδη. Ο Θυμιάδης πιο γρήγορα τον ανατρέπει και πέναλτι από το ζωγράφο στο 9ο λεπτό στη Νέα Φιλαδέλφια. Η ανατροπή του Ευθυμιάδη και η κίτρινη κάρτα που τώρα δέχεται από το διαιτητή του αγώνα στο Σωτήρη Κωνσταντινίδη. Η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία πριν το δεκάλεπτο να προηγηθεί με 2-0 του Πανιωνίου. Τσάρτας απέναντι στον Πουρλιωτόπουλο. Με το αριστερό στα δίχτυα 2-0 για την ΑΕΚ στο 9ο λεπτό με σκόρερ τον Βασίλη Τσάρτα. Λάκης. Έδωσε ωραία στον Κόνια. Κόντρα του Πανιωνίου. Σακελαρίδη. Σέντρα για τον Ρόμπερτς. Η κεφαλιά στα δίχτυα. Ο Πανιώνιος μειώνει 2-1 στο 35. Η σέντρα για τον Ρόμπερτς ανενόχλητος στο κέντρο της άμυνας της ΑΕΚ. Ευνηδιάζει τον Ατματζίδη. Ο Πανιώνιος ξαναμπαίνει στο παιχνίδι στο 35. Η ΑΕΚ επιμένει. Τσάρτας. Μια ακόμη σέντρα. Κωνσταντινίδης μόνος του. Φάσαμε τον γκολ. 3-1 η ΑΕΚ. Εξαιρετική εκτέλεση από Τσάρτα και Σωτήρη Κωνσταντινίδη. Στο 45 στο φινάλε του πρώτου μέρους. Η ΑΕΚ προηγείται με 3-1 του Πανιωνίου που κοιμήθηκε στο τελευταίο δίλεπτο αμυντικά. Ο Κωνσταντινίδης μόνος του πλάσαρε εύκολα τον Πουρλιωτόπουλο. ΑΕΚ Πανιώνιος 3-1. Έχει κάνει κίνηση ο Τσάρτας και δεν είναι offside τώρα που παίρνει την μπάλα από τον Κασάβη. Ο Πουρλιωτόπουλος βγαίνει μακριά, ο Τσάρτας περνάει. Είναι μόνος στο Μαλαδένης. Ο Πουρλιωτόπουλος τον επιτηρεί ακόμα στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Κωνσταντινίδη στα δίχτυα. 4-1 για την ΑΕΚ με το δεύτερο γκολ του Σωτήρη Κωνσταντινίδη από το γύρισμα του Τσάρτα στο 56. Ο Πουρλιωτόπουλος βγήκε μακριά για να μαρκάρει τον Τσάρτα αφήνοντας ακάλυπτη την εστία του. Ο Κωνσταντινίδης πλάσαρε εύστοχα στο 56 ΑΕΚ Πανιώνιος 4-1 στη Νέα Φιλαδέλφια. Ρουίζ. Έφυγε από το Ραγκουέλ ο Αργεντίνος. Περνάει και από το Λερά, την παλιά καταπληκτική. Ο Λάκης έτοιμος για τον goal out. Καταπληκτική ευκαιρία χαμένη για την ΑΕΚ από τον Βασίλη Λάκη στο 63 από την εξαιρετική μπαλιά του νεοεισελθόντας στο Μάτς Ρουίζ. Τσάρτας Κασάπης. Τσάρτας η παλιά πέρασε για τον Κωνσταντινίδη. Τώρα έκανε το σούτ στα δίχτυα. 5-1 για την ΑΕΚ με hat-trick του Σωτήρη Κωνσταντινίδη στο 80. Η ομάδα του Σαβεύσκη φτάνει σε θρίαμβο απέναντι στο Πανιώνιο. Κωνσταντινίδης ανενόχλητος πέρασε από τον Κατσαρό. Πλάσαρε για μία ακόμη φορά το Βαγγέλη Πουρλιωτόπουλο 10 λεπτά πριν το τέλος, ΑΕΚ Πανιώνιος 5-1. Λογικό είναι όταν πετυχαίνεις 3 γκολ και όταν προσφέρεις τέτοια ουσιαστική βοήθεια στην ομάδα, σίγουρα είναι από τα καλύτερα μάτσα. You really give us the lesson how to play football. Δίνω συγχαρητήρια στην ομάδα της ΑΕΚ σήμερα, μας δίδαξαν πώς να παίξουμε ποδόσφαιρο. I keep on excusing that we didn't play well today. Μας συγχωρείτε λέει που δεν παίξαμε καλά σήμερα. But the reason was that Ike players move very well without the ball. Οι παίκτες μας λέει κουνηθήκαν πολύ καλά χωρίς την μπάλα. And it looks like today that sprinters play against long distance runners. Και μια σαν σήμερα λέει σαν να παίξαμε κοντινές αποστάσεις με τις μακρινές αποστάσεις. Κερδίσαμε με ένα καλό σκορ, αλλά όλοι ξέραμε ότι πρέπει και μπορούμε να παίζουμε ακόμη καλύτερο ποδόσφαιρο. Είχαμε τη βοήθεια από τα δύο γρήγορα γκολ στα πρώτα 10 λεπτά και είχαμε το τρίτο γκολ σε μια καλή στιγμή λίγο πριν το μήχανο. Μπορούσαμε να ηρεμήσουμε λίγο γιατί μετά το 2-1 δεν πήγαμε τόσο καλά. Αλλά το τρίτο γκολ που βάλαμε νομίζω ότι ηρεμήσαμε. Και μετά το δεύτερο μήχρονο βάλαμε ακόμη άνετα, μπορώ να πω, δύο γκολ